Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 4 Ιουλίου. Εγώ θέλω να ευχηθώ στις Ηνωμένες Πολιτείες που γιορτάζουν σήμερα εθνική τους εορτή. Κάθε 4 Ιουλίου είναι η διακήρυξη ανεξαρτησίας και ο πόλεμος εναντίον των Άγγλων που οδήγησε στη δημιουργία αυτού του μεγάλου έθνους, κράτους, του σημαντικότερου και ισχυρότερου σήμερα στον πλανήτη. Εγώ, όσοι δεν το ξέρετε, θα σας το λέω, εγώ πάντα θα τα λέω αυτά. Ήμουνα από τα παιδικά μου χρόνια, από τα νεανικά μου χρόνια, ως φιλελεύθερος δεξιός, είμαι φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύω ότι η Ελλάδα χρωστάει πολλά στην συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών και το πολιτικό και το οικονομικό και το κοινωνικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι πως είναι τέλειο, προς Θεού. Αλλά είναι ένα ελεύθερο σύστημα μιας δημοκρατικής χώρας. Και έτσι εγώ ήμουν πάντα φιλοαμερικανός. Όπως είμαι και φιλοευρωπαίος. Πιστεύω στη δυτική προοπτική της χώρας, στην ευρωπαϊκή και αμερικανική προοπτική της. Η Ελλάδα είναι χρήσιμο να είναι με αυτούς παρά να είναι με οποιονδήποτε άλλο που δεν τον θέλει κιόλας. Η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχετε άλλη αντίληψη. Όλες θεμητές είναι. Η αριστερά, όμως, φίλες και φίλοι, ήταν πάντα εναντίον των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Θυμάστε τους αριστερούς, τους Σιριζέους, τους κομμουνιστές, όλους, με την ματοβαμένη, όπως έλεγαν, σημαία του Πολυτεχνείου, να παρελάβουν στους δρόμους, να διαδηλώνουν στους δρόμους της Αθήνας προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία και να φωνάζουν Αμερικάνοι φωνιάδες των λαών. Το θυμάστε αυτό, γινόταν κάθε χρόνο και όχι μόνο μια φορά, γινόταν με κάθε ευκαιρία. Μια για τους Παλαιστίνιους, μια για τη Χιλή, μια για την Νικαράγουα, μια για ποιον θέλετε. Γινόντουσαν πορείες προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία με κεντρικό σύνδημα στο οποίο συμμετείχαν και τα σημερινά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, Αμερικάνοι φωνιάδες των λαών. Σήμερα όμως, μάλλον χτες το βράδυ έγινε για τη σημερινή εθνική επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, έγινε η δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα, ο κύριος Πάιατ, για την εθνική επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εκεί, στην ουρά, για να χαιρετήσουν τον κύριο Πάιατ, ήταν όλα τα στελέχη της κυβέρνησης. Ο Βίτσας, ο Αμανατίδης, ο Παπάς και όλοι φορούσαν γραβάτα. Στην τηλεόραση όταν βγαίνουν δημοσίως προς τους Έλληνες δεν φοράνε γραβάτα. Όταν πηγαίνουν όμως ενώπιον του Αμερικανού πρεσβευτή στη δεξίωση για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, στην Εθνική Εορτή των ΗΠΑ, όλοι γραβάτα, επίσημα ντυμένοι. Αμερικάνοι φωνιάδες των λαών, τα φωνάζαμε προτού πάρουμε την εξουσία. Τώρα που πήραμε την εξουσία και καθίσαμε στην καρέκλα, με τους Αμερικάνους θα είμαστε, με τους Ευρωπαίους θα είμαστε, με τους φωνιάδες, τους ιμπεριαλιστές, τους καπιταλιστές. Τα ίδια. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Αυτή ήταν η νοοτροπία της αριστεράς πάντα, έτσι θα θυμάστε. Και το 1981, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήρθε στην εξουσία με εμπριστικό αριστερό λόγο. Εόκαινάτο το ίδιο συνδικάτο, έξω οι βάσεις του θανάτου. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, έτσι το θυμάστε. Απλώς τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε μπόλικο χρήμα και έριχνε στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους και τις ξεχνούσαμε τις παπάντζες που είχε πει και αυτός εναντίον της Δύσης, των κακών Αμερικάνων και των ιμπεριαλιστών και των καπιταλιστών. Τα κάναμε όλα αυτά γαργάρα. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να μιμηθεί όλα το κακό πρόσωπο του Ανδρεϊκού Πασόκ λέει ακριβώς, κάνει ακριβώς τα ίδια χωρίς να έχει και χρήματα για να δώσει στον κόσμο. Τα ίδια ακριβώς. Αμερικάνοι φωνιάδες των λαών, έξω από την εποπτεία, έξω από την Ευρώπη, έξω από το ΝΑΤΟ και μόλις μπήκαμε μέσα θέλουμε να βάλουμε και τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία στο ΝΑΤΟ. Μόλις αρπάξαμε την εξουσία. Η εξουσία, τι είναι αυτή η εξουσία. Για την εξουσία όλοι. Τρέχουν τα σάλια τους για την εξουσία. Είδατε και τον Καμένο χθες. Το πρωί
Είναι γελάς, δεν μπορεί να τα σχολιάσεις σοβαρά αυτά που γίνονται. Αυτό τον παραλογισμό που γίνονται, αυτά τα καραγκιοζηλίκια που γίνονται, αυτές τις γελιότητες, δεν μπορείς να τις σχολιάσεις σοβαρά. Το πρωί ο Χαμένος έλεγε, εγώ θα ρίξω την κυβέρνηση. Σε συνέντευξη, έκτακτη στη συνέντευξη τύπου που κάλεσε 8.30 ώρα το πρωί. Θα ρίξω την κυβέρνηση, θα κάνω εκλογές, θα κάνω δημοψήφισμα. Μπαρούφες, έλεγε ότι του κατέβαινε. Το βράδυ βγήκε στον Αντένα στον Νίκο του Χατζηνικολάου. Δεν θα ρίξω για την κυβέρνηση, είπε. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι ο κύριος Πάνος Καμένος αγαπάει την καρέκλα του πιο πολύ από τη Μακεδονία. Και για την καρέκλα δεν θα την αφήσει με τίποτα. Κανείς τους δεν θα αφήσει την καρέκλα με τίποτα. Προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο για να κάθονται στην καρέκλα ακόμα περισσότερο. 120 ταξίδια με το Gulf Stream και τα κυβερνητικά αεροπλάνα έκανε ο Πάνος Καμένος την περίοδο αυτή που είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας. 120 ταξίδια, το οποίο τα χρέωσε στον ελληνικό λαό, έτσι, στον Έλληνα φορολογούμενο. Πιστεύετε ότι θα εγκαταλείψει την εξουσία? Α, ο άλλος, ο φίλος μου, ο Τέρνες, ο Κουίκ, άλλα τόσα. Με τίποτα, λέει, δεν ρίχνουμε τον Τσίπρα. Με τίποτα. Το είπε ο άνθρωπος. Είναι ακόμα πιο μπροστά από τον Καμένο. Με τίποτα δεν φεύγει. Βγαίνει ο Μαυραγάνης ο άλλος και λέει, υφυπουργός της κυβέρνησης του Τσίπρα και του Καμένου και του Κοντζιά, ότι οι υπογραφές, λέει, του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών δεν δεσμεύουν την κυβέρνηση. Δεν δεσμεύουν τη χώρα. Το λέει ο υφυπουργός για τον Πρωθυπουργό του και τον Υπουργό Εξωτερικών. Μιλάμε για παραφροσύνη. Για παραφροσύνη. Που ξεπερνάει τα όρια της γελοιότητας. Ξεπερνάει και τα όρια της γελοιότητας. Δηλαδή, μερικές φορές, παρακολουθώντας την κακόγουστη αυτή φάρσα που είναι το πολιτικό σκηνικό σήμερα στην Ελλάδα, αναρωτιέμαι πώς συνεχίζει να έχει θεατές ο Σεφερλής. Αυτά που γίνονται στην πολιτική με την κυβέρνηση αυτή του Τσίπρα, του Καμένου, του Κοντζιά, του Μαυραγάνη, του Κουίκ, όλων αυτών, είναι χειρότερα, πιο κακόγουστα και από τις κακόγουστες φάρσεις του Σεφερλή. Του Μάρκου Σεφερλή. Δελφινάριο το έχουν καταντήσει την κυβέρνηση. Δελφινάριο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά όλη αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Εγώ ξέρω ότι σήμερα 4 Ιουλίου του 2018 συμπληρώνονται 126 μέρες από τότε που συνελήφθησαν άδικα από τους Τούρκους τα δυο μας παλικάρια, ο Μητρετώδης και ο Κούκλατζης, ο Άγγελος και ο Δημήτρης. Κάποιοι τους έχουν ξεχάσει. Εγώ είπα, δεν θα τους ξεχάσω ποτέ. Ποτέ. Γιατί βρίσκονται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας των Τούρκων στην Αδριανούπολη, άδικα. Άδικα. Και την αδικία εγώ δεν τη δέχομαι, όπως δεν τη δέχεται και η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλέφωνα που μου κάνετε κάθε μέρα. Όποτε μπορώ, απαντώ. Θέλω να επιμένετε αν δεν μπορώ να απαντήσω. Να καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος μου είναι πολύ περιορισμένος. Δεν έχω τη δυνατότητα να απαντώ σε όλους όποια ώρα τους θέλουν να πάρουν τηλέφωνο, καταλαβαίνω, αλλά μην, να επιμένετε. 6978-1491-27 το τηλέφωνο μου, σε αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να με παίρνετε και να μου λέτε τα πράγματα όπως τα νιώθετε, ελεύθερα, ό,τι νιώθετε. Να μου λέτε βέβαια και σοβαρά πράγματα, έτσι. Να μου λέτε αυτά που έχουν ουσία, αυτά που μπορώ να διαχειριστώ. Τον προσωπικό σας πόνο τον καταλαβαίνω, αλλά... Ας πούμε, πήρε σήμερα κάποιος κύριος για να μου πει ότι για λόγους ασφαλείας σε μια πρεσβεία στο Κολωνάκι δεν αφήνει η αστυνομία να περάσει το ταξί για κάποιους φίλους του που θέλουν να πάρουν ταξί. Δεν είναι θέμα αυτό το οποίο να το πω από την εκπομπή αυτή. Δεν είναι θέμα να το αναπτύξω αυτό. Είναι ένα πρόβλημα προσωπικό που μπορεί να έχει ο κύριος αυτός και η κυρία και ο δεν ξέρω ποιος άλλος που μένουν σε αυτή την περιοχή. Δεκτό, θεμητό, αλλά τέτοιου είδους προβλήματα της καθημερινότητας ο καθένας αντιμετωπίζει πάρα πολλά. Εμείς εδώ διαχειριζόμαστε τα μεγάλα. Πού είναι το μεταναστευτικό, πού είναι το μακεδονικό, πού είναι οι συντάξεις, πού είναι η εγκληματικότητα, πού είναι τα νοσοκομεία. Αυτά είναι τα προβλήματα
που πρέπει να λύσουμε. Τώρα αν είναι με στραβοκοίταξε ο ένας ή δεν μου μίλησε καλά ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ο δημοτικός σύμβουλος, δεν είναι θέμα που μπορώ να το διαχειριστώ εγώ και ούτε έχω την ικανότητα και τη δυνατότητα να διαχειριστώ τέτοια ζητήματα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορώ να μιλάω σε εσάς για τα μεγάλα ζητήματα που φθείρουν την καθημερινότητα όλων μας. Όχι τα προσωπικά προβλήματα του καθενός. Τα προσωπικά προβλήματα του καθενός, αν μπορεί να τα λύσει με την... Ας τα λύσει. Δεν μπορώ να τα λύσω εγώ. Δεν είμαι εγώ δια πάσα νόσων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα μεγάλα θέματα είναι τα θέματα της υγείας. Με παίρνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, έχουν πάρει και σε εδώ στην εκπομπή, που λένε πόσο έχει αυξηθεί το κόστος της συμμετοχής τους στα φάρμακα. Μεγάλο θέμα. Τα φάρμακα, ιδίως για τους ηλικιωμένους. Πολύ μεγάλο θέμα. Δεύτερο, είναι οι οικογενειακοί γιατροί τώρα που μπαίνουν, οι οποίοι, όπως σας είπα προχθές, είναι 42-44 για όλο το λεκανοπέδιο Αττικής. Δεν θα μπορούν να πηγαίνουν σε οικογενειακό γιατρό. Με πήρε μια κυρία γιατρός από το Μοσχάτο και μου είπε η γυναίκα ότι της δίνουν 1/4 για κάθε ασθενή, αναγνωρίζουν. 1/4, λέει, ούτε την καρτέλα του δεν προλαβαίνω να συμπληρώσω. Όχι να τον εξετάσω εμβελεχώς. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα. Χτες πήρε εδώ στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου ένας άλλος κύριος. Εγώ προσωπικά ανατρίχιασα γιατί θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε από εμάς. Έπεθε εγκεφαλικό, ευτυχώς ελαφρύ ο άνθρωπος. Πήγε στον Ερυθρό Σταυρό, στο νοσοκομείο που εφημέρευε και περίμενε 6 ώρες για να τον εξετάσουν. 6 ώρες. Θα μπορούσε να είχε πεθάνει μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο. Το ότι δεν πεθαίνουν μέσα στα ίδια τα νοσοκομεία οι άνθρωποι μαζικά είναι ένα θαύμα ακόμα. Αλλά δεν θα κρατήσει για πολύ. Το εθνικό σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει. Ο ΕΟΠΗ έχει καταρρεύσει. Τα φάρμακα έχουν πρόβλημα. Τα ιατρία, ο οικογενειακός γιατρός είναι μια μεγάλη αποτυχία. Και φυσικά τα νοσοκομεία πάνε από το κακό στο χειρότερο. Φυσικά θα υπάρχουν και οι βολεμένοι οι οποίοι θα σου λένε το νοσοκομείο. Ω, είναι καλύτερο. Εντάξει. Η προπαγάνδα τους δεν πιάνει. Ο κόσμος που πηγαίνει στα νοσοκομεία ξέρει την πραγματικότητα. Ξέρει την πραγματικότητα. Και οι γιατροί ξέρουν την πραγματικότητα. Και οι νοσηλευτές ξέρουν την πραγματικότητα. Τι συμβαίνει τώρα, ποια είναι η κουτοπονηριά του Πολάκη και των άλλων. Ευτυχώς, φυσικά, στα νοσοκομεία δεν πηγαίνουν η πλειοψηφία των Ελλήνων. Πηγαίνει μια μικρή μειοψηφία. Λίμον αν πηγαίνουν 1 εκατομμύριο στα νοσοκομεία, αν είχαμε 1 εκατομμύριο αρρώστους, δεν γίνεται. Και συνεπώς δεν μπορεί ο κόσμος να έχει μια σαφή αντίληψη του τι συμβαίνει. Οι ίδιοι μάρτυρες είναι μόνο αυτοί και οι άμεσα συγγενείς τους. Μόνο αυτοί ξέρουν την πραγματικότητα των νοσοκομείων. Και γι' αυτό ο καθένας μπορεί να λέει το μακρύ και το κοντό του, εκτός του κύκλου αυτών. Εδώ όμως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί? Ναι, μεν δεν πηγαίνουμε στα νοσοκομεία. Εγώ ευτυχώς δεν έχει χρειαστεί προσωπικά να πάω μέχρι τώρα στο νοσοκομείο. Θα χρειαστεί, κάποια στιγμή θα χρειαστεί. Αυτή είναι η αγωνία μας. Μπορεί να πάθεις ένα έμφραγμα και να μην μπορείς να σωθεί. Και δεν θα σωθείς. Γιατί δεν θα σε αντιμετωπίσουν εγκαίρως. Δεν προλαβαίνουν. Μου λένε οι γιατροί που δουλεύουν ειδικά στον Ευαγγελισμό, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας. Η νύχτα που διανυχτερεύει, που εφημερεύει ο Ευαγγελισμός, είναι η κόλαση του δάντη επί της γης. Είναι τραγική κατάσταση. Και όχι μόνο στον Ευαγγελισμό, σε πάρα πολλά νοσοκομεία, αλλά στον Ευαγγελισμό που είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας και μαζεύει τον περισσότερο κόσμο από όλα, εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας. Ό,τι κι αν σου λένε οι Πολάκηδες, αυτή είναι η αλήθεια. Και επειδή ξέρω ότι υπάρχουν γιατροί του Ευαγγελισμού και όχι μόνο, γιατροί από όλους, από όλα τα νοσοκομεία που με παρακολουθούν, όπως και νοσηλευτές, ξέρω ότι αυτά που λέω έτσι είναι. Γιατί μου τα επιβεβαιώνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Άλλο θέμα, μεγάλο θέμα, η εγκληματικότητα. Ό,τι και αν λέει ο κύριος Τόσκας, φανίζει κάτι περίεργες στατιστικές, ότι δήθεν έχει μειωθεί η εγκληματικότητα, στην πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Και η Ελλάδα είναι η χώρα όπου ο πολίτης φοβάται
ακόμα και τον ίσκιο του περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Εκεί καταντήσαμε. Στην Ελλάδα που κάποτε ήταν η πιο ασφαλής χώρα από πλευράς εγκλήματος, όταν μεγαλώναμε εμείς στη δεκαετία του 60 ή του 70, στο Βύρονα που έμενα εγώ, ήταν πόρτες και παράθυρα ορθάνυχτα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπει κανείς σπίτι μας. Κανείς! Από το 85 και μετά αρχίζει η μεγάλη αύξηση και βέβαια στον τελευταίο καιρό μπάτε σκύλι αλέστε. Δεν ξέρεις τι θα σου τύχει. Βγαίνεις στον δρόμο, δεν ξέρεις τι θα γυρίσεις. Αν θα γυρίσεις κανονικά. Με πήρε μια κυρία από την Κηφισιά. Πήγε να την κλέψει ένα στην Κηφισιά. Σε ένα θεωρητικά ασφαλές προάστιο της Αθήνας. Και την τραβούσε κάτω στον δρόμο. Είχε πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ. Ήταν μέρα, δεν ήταν νύχτα. Τι να πεις. Τι να πεις. Άπειρες τέτοιες ιστορίες κάθε μέρα. Αυτές δεν καταγράφονται καν. Με καλείται πολλές φορές, κάνει η αστυνομία. Δεν καταγράφονται. Στην πραγματικότητα έχουμε μια έκρηξη της εγκληματικότητας, η οποία είναι μοιραία. Όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο αριθμό ξένων μεταναστών στη χώρα σου, που περισσότεροι εξ αυτών, εγώ δεν τους κατηγορώ, οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν κι αυτοί. Έτσι. Τι να κάνω, απελπισμένοι άνθρωποι. Θα ασκήσουν και βία. Θα κάνουν και εγκλήματα. Λένε κάποιοι, μα καλά, εγκλήματα κάνουν οι αλλοδαποί. Όχι, δεν κάνουν μόνο οι αλλοδαποί. Αλλά συγκριτικά με τον πληθυσμό τους, ο αριθμός των εγκλημάτων που γίνονται από αλλοδαπούς είναι πολύ μεγαλύτερος. Όπως κακά τα ψέματα, από τους Ρωμά είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των εγκλημάτων. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό, είναι γεγονός. Ένα πραγματικό γεγονός. Δεν θεωρώ ούτε τους Ρωμάχοι κατώτερους από τους υπολείπους, ούτε τους αλλοδαπούς κατώτερους, ούτε νιώθω ιδιαίτερη ξενοφοβία. Υπάρχουν ευγενέστατοι άνθρωποι και Ρωμά και αλλοδαποί και μουσουλμάνοι και με μαντήλες κυρίες. Ευγενέστατοι άνθρωποι, εξαιρετικοί άνθρωποι. Υπάρχουν πολιτισμένοι άνθρωποι ανάμεσά τους. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι ανάμεσά τους. Υπάρχει όμως και μεγάλο ποσοστό εγκληματικότητας. Μεγαλύτερο από ό,τι είναι στην υπόλοιπη κοινωνία. Και είναι λογικό, διότι είναι ο τρόπος του μεγαλώματός τους, ο τρόπος που λειτουργούν ως κοινότητες, ως κοινωνίες. Δεν είναι επειδή είναι χειρότεροι ή καλύτεροι άνθρωποι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν. Και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε αυτές τις κοινότητες. Των αλλοδαπών, των Ρωμά και ούτω καθεξής. Στην Ελλάδα υπάρχει μέχρι, διάβαζα ένα άρθρο, το οποίο ήταν ανατριχιαστικό, ότι γίνονται στην Ελλάδα εν έτη 2018 από κάποιους ακραίους φυσικά μουσουλμάνους κλιτοριδεκτομές. Ξέρετε τι είναι κλιτοριδεκτομή? Αφαιρούν από τα νεαρά κορίτσια την κλιτορίδα τους για να μην νιώθουν ειδονή κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Αυτό είναι ένα άθλιο, φρικτό έθιμο που υπάρχει σε κάποιες απερχιωμένες, μεσαιωνικές κοινωνίες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Και εφαρμόζεται και στην Ελλάδα του 2018 από τέτοιες οικογένειες που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια κοινωνία όπως η ελληνική. Αυτό το φρικτό. Πρόκειται περί ακροτηριασμού, πρόκειται περί βίας, εγκλήματος, άνευ προηγουμένου, εις βάρος μικρών κοριτσιών, έτσι. Γιατί αυτά τα κορίτσια που γίνονται αυτά είναι 12, 10, 11, σε τέτοιες ηλικίες. Προτού μπουν στην εφηβεία. Μιλάμε για έγκλημα. Και το ανεχόμαστε αυτό το έγκλημα. Πάμε παρακάτω. Ένα μεγάλο θέμα που προέκυψε από την επίσκεψη χθες εδώ στην Αθήνα του Πιέρ Μοσκοβισί, του Επιτρόπου Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει να κάνει με τις συντάξεις. Οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα πάρουν κακά τα ψέματα, και σας το λέω από τώρα, γιατί αυτό θα το θέσει η αντιπολίτευση, χαρακτήρα δημοψηφίσματος για τη Μακεδονία. Θα πάμε με το μακεδονικό ανοιχτό στις επόμενες εκλογές. Θα το θέτει η Νέα Δημοκρατία σίγουρα και άλλα κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης θα το θέσουν. Και θα πάρει μορφή δημοψηφισματικού χαρακτήρα και για τη Μακεδονία η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και αν γίνει. Ταυτόχρονα
η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν μπορεί να γίνει με κομμένες συντάξεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο που τον έχει ψηφίσει δύο φορές η κοινοβουλευτική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, θα κοπούν από 1η-1η-2019. Δεν μπορεί να γίνει. Άρα, ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των περισσότερων αναλυτών, έχει δύο επιλογές. Είτε να κάνει εκλογές με ανοιχτό το μακεδονικό μέσα στο φθινόπωρο για να αποφύγει την μείωση των συντάξεων, είτε να φροντίσει να μην μειωθούν οι συντάξεις μέχρι ότου πάει στις εκλογές. Αυτός είναι και ο στόχος του. Αυτό προσπαθεί. Να μην μειωθούν οι συντάξεις. Γιατί γνωρίζει ότι αν μειωθούν ακόμα οι συντάξεις, θα καταρρεύσει πλήρως η όποια υποστήριξη έχει από την κοινή γνώμη και από την κοινωνία. Πώς θα γίνει αυτό? Ο κύριος Τσίπρας διακινεί ένα σενάριο τον τελευταίο καιρό, μολονότι επαναψηφίστηκε πριν από μερικές ημέρες, ξαναψηφίσαν την περικοπή των συντάξεων 1η-1η-19. Διακινούν ένα σενάριο τώρα ότι θα καταφέρουν να πάρουν μια αναστολή στην μείωση των συντάξεων, με την κατάργηση δηλαδή της προσωπικής διαφοράς, όπως λέγεται, με τον διαβόητο νόμο Κατρούγκαλου, από τους δανειστές. Αυτό θα γίνει, λέει, μετά τις 20 Αυγούστου και μέχρι την κατάθεση του προϋπολογισμού που γίνεται εκεί στα μέσα Οκτωβρίου. Θα το πετύχουνε? Καταρχάς, δύο πράγματα. Αν θα το πετύχουνε και αν αυτό είναι προς το συμφέρον των συνταξιούχων, για να το καταλάβουμε. Να το πετύχουν δεν το γνωρίζω. Μπορεί και να το πετύχουν, μπορεί και να μην το πετύχουν. Χθες ο Μοσκοβισσή τους άφησε μια μικρή χαραμάδα ανοιχτή. Είπε βέβαια ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Pacta sunt servanda. Είναι μια κλασική λατινική έκφραση που χρησιμοποιείται στη διεθνή διπλωματία κατά κόρον. Ότι όταν κλείνεις μια συμφωνία, η συμφωνία αυτή πρέπει να τηρηθεί. Αυτονόητο είναι αυτό. Αλλά είπε ότι οι συμφωνίες δεν είναι και άκαμπτες. Άφησε λοιπόν ένα ενδεχόμενο να δεχτεί η Κομισιόν από τον Οκτώβριο μια μετάθεση, μια κατάργηση του μέτρου περικοπής της προσωπικής διαφοράς. Θα το δούμε. Βέβαια ήρθε μετά ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Σεντένο, και είπε ότι οι υποχρεώσεις θα τηρηθούν απαρέγκλητα. Ο πρόεδρος του Eurogroup που αποφασίζει, και όλες δεν αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Eurogroup αποφασίζει. Τι θα γίνει από τα δύο, δεν μπορώ να σας το πω από τώρα. Μπορεί να τα καταφέρει ο κύριος Τσίπρας, μπορεί και να μην τα καταφέρει. Εάν δεν τα καταφέρει, είμαι βέβαιος ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Εάν τα καταφέρει, τότε θα πάει σε εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές το Μάιο του 2019. Το θέμα των συντάξεων καθίσταται σοβαρό. Τώρα, οι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν από αυτό? Όχι. Γιατί δεν θα ωφεληθούν? Διότι η αναβολή της περικοπής της προσωπικής διαφοράς θα γίνει για 6 μήνες ή το πολύ 1 χρόνο. Άρα θα συνεχίζουν να παίρνουν αυτή την προσωπική διαφορά για 6 μήνες 1 χρόνο και μπορεί να τους ζητηθεί αναδρομικά να την επιστρέψουν μετά από 1 χρόνο, αφού θα γίνει η περικοπή. Ουσιαστικά δεν θα ωφεληθούν οι συνταξιούχοι. Αυτό που χρειάζεται να γίνει δεν είναι η κουτοπώνηρη αναβολή στην εφαρμογή του μέτρου. Είναι κουτοπώνηρο αυτό. Για να μπορέσει να πάει ο Τσίπρας με καλύτερους ιονούς στις εκλογές, έχοντας κοροϊδέψει για μια ακόμη φορά τον συνταξιούχο. Αυτό που χρειάζεται να γίνει, και αυτό υποστηρίζω εγώ ολόθερμα, είναι να καταργηθεί το μέτρο. Να μην γίνει καθόλου, ποτέ, η περικοπή των συντάξεων, που κατά τη γνώμη μου είναι άδικη. Σε μια χώρα που όντως έχει πλεονάσματα πλέον, δεν χρειάζεται να γίνει καθόλου περικοπή της προσωπικής διαφοράς από τις συντάξεις των ήδη συνταξιούχων. Θα είναι ένα λάθος, ένα έγκλημα εις βάρος ανθρώπων που υποφέρουν πάρα πολύ και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα οικονομικά. Οι συνταξιούχοι ενδεχομένως, υπό μία έννοια, είναι οι πιο εδικημένοι όλων των τάξεων. Συνεπώς, εγώ προσωπικά θέλω να καταργηθεί το μέτρο, όχι να αναβληθεί η εφαρμογή του. Διότι αν αναβληθεί η εφαρμογή του, θα είναι μικρή η επίπτωση στους συνταξιούχους. Το κακό θα γίνει. Θέλω να καταργηθεί το μέτρο.
Λένε κάποιοι, αναφέρονται στις περικοπές των συντάξεων που έγιναν πριν από το 2015. Ασφαλώς και έγιναν περικοπές των συντάξεων πριν από το 2015. Και μεγάλες και βίαιες και σκληρές. Έγιναν όμως σε καθεστώς χρεοκοπίας. Όταν η χώρα είχε ελλείμματα και δεν μπορούσε να πληρώσει αυτές τις συντάξεις. Οι περικοπές που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2015 γίνονται σε καθεστώς πλεονασμάτων. Δεν χρειάζεται να τις κάνει. Δεν χρειάζεται. Και παρόλα αυτά συνεχίζει να κάνει περικοπές συντάξεων. Τόλμησε χτες στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου, κάποιος, νομίζω ο κύριος Ριζούλης ή ο κύριος πρόσωπος των ΑΝΕΛ, να πει: μα δεν γίνονται, λέει, περικοπές συντάξεων από το 2015 και μετά. Τι λέτε, κύριε? Τι λέτε, κύριε? Για ελάτε εδώ να ακούσετε τους τηλεθεατές που με παίρνουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα και μου λένε άλλος 20 ευρώ, 30 ευρώ, 50 ευρώ. Σήμερα με πήρε μια κυρία συνταξιούχος στη ΔΕΗ. 123 ευρώ της κόψαμε τελευταία σύνταξη. Και απορία, πώς, γιατί κόπηκε η σύνταξη? Αντί να πάρω τα αναδρομικά μου κόψανε και 123, μου είπε η κυρία. Ένα μπάχαλο είναι με τις συντάξεις. Και ασφαλώς ένας άλλος κύριος από τη Θεσσαλονίκη με πήρε. Και μου είπε ότι ενώ μέχρι το 2015 του είχαν κοπεί 45 ευρώ από τη σύνταξή του, τώρα από το 2015 και μετά του έχουν κοπεί 90. Σε καθεστώς πλεονασμάτων. Κοιτάξτε τη διαφορά. Τι σημαίνει πλεονάσμα? Πλεονάσμα ότι έχει ο κρατικός κορβανάς λεφτά για να δώσει. Έλλειμμα σημαίνει ότι δεν έχει, δεν μπορεί να τα επιδώσει. Γι' αυτό κόψανε μισθούς και συντάξεις για να μην έχουν ελλείμματα. Από τη στιγμή που υπάρχει πλεονάσμα, γιατί κόβουν τις συντάξεις? Αφού υπάρχει πλεονάσμα. Και είναι η λογική. Εδώ λοιπόν είναι η μεγάλη απάτη με τις συντάξεις. Κοροϊδεύουν τους συνταξιούχους. Κοροϊδεύουν, και εγώ προσωπικά θα ήθελα και τους τηλεθεατές που θα βγουν στον αέρα μετά να τους ρωτήσω και να βγουν και να πάρουν όποιοι θέλουν να μου πούν από το 15, το 16 και μετά έχετε περικοπές συντάξεων. Μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 έγιναν περικοπές συντάξεων, ναι ή όχι? Συνεχίζουν να γίνονται περικοπές συντάξεων. Μην μου πείτε, ναι, αλλά μου κόπηκε το ΕΚΑΣ, το οποίο ΕΚΑΣ δεν είναι σύνταξη. Τι λέμε τώρα, οι αποδοχές που έπαιρνε στην τσέπη το συνταξιούχος είναι. Πώς θα ζήσει ο συνταξιούχος? Να δουλέψει δεν μπορεί. Τι θα πω στη γυναίκα που με παίρνει ανάπηρη 85 χρονών, δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι καλά-καλά? Τι θα της πω, θα πάρει να δουλέψει? Πώς θα ζήσει με 350, με 400, με 500 ευρώ? Πώς? Πώς θα πάρει τα φάρμακά της, πώς θα πληρώσει τον ένφια που θα καταργούσε ο κύριος Τσίπρας? Πώς θα το πληρώσει? Θα της πάρουν και το σπίτι, θα την πετάξουν στον δρόμο? Μιλάμε για καταστάσεις άγριες πλέον. Άγριες. Και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών περηφανεύεται ότι κάνει συνεχώς κατασχέσεις. Κατασχέσεις, δημεύσεις, κατασχέσεις, δημεύσεις. Πάει ο άλλος να πάρει κάτι από το λογαριασμό του, υποκατάσχεση. Το έχετε ξαναδεί αυτό? Το έχετε ξαναδεί? Του μειώνουν τη σύνταξη, του αυξάνουν τους φόρους και του κάνουν κατάσχεση. Είναι ευνομούμενη πολιτεία αυτή? Είναι ευνομούμενο κράτος αυτό? Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Στην Ελλάδα πάντως δεν έχει ξανασυμβεί. Σε καθεστώς πλεονασμάτων. Αυτό θέλω να το επισημάνω. Μέχρι το 2014 η χώρα είχε ελλείμματα. Δεν μπορούσε να τα πληρώσει. Κακό. Θα μου πείτε, έπρεπε να κόψουν από τις συντάξεις. Μπορεί να έλεγα να κόβανε από αλλού. Συμφωνώ μαζί σας. Κόψαν όμως από τις συντάξεις γιατί από κάπου έπρεπε να κόψουν, γιατί είχε ελλείμματα. Από το 2016 και μετά έχουν πλεονάσματα. Έχουν πλεονάσματα. Και μάλιστα υπερβολικά πλεονάσματα που δεν χρειάζονται. Που δεν ήταν καν μέσα στη συμφωνία. Υπερπλεονάσματα, πανηγυρίζουν. Υπερπλεονάσματα. Τότε γιατί κόβεται στην τάξη? Γιατί? Και είναι η λογική. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Και την ίδια ώρα του αυξάνει και τους φόρους. Να δείτε τι έχει να γίνει με τον ένφια. Έχουν κάνει μια κουτοπονηριά. Η μεγάλη αύξηση του ένφια στις λεγόμενες λαϊκές περιοχές, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, στο Κερατσίνι, στην Νίκαια και ούτω καθεξής, δεν θα γίνει φέτος, θα γίνει του χρόνου. Γιατί ξέρουν δεν θα είναι η κυβέρνηση του χρόνου. Τα έχει προετοιμάσει έτσι. Γιατί όλο τους το μυαλό, όλη τους η προσπάθεια είναι προσανατολισμένη στο πώς θα πάνε σε εκλογές. Και μετά, γεια πυρί μιχθήτο.
Ας καεί το Πελεκούδι. Δεν μας νοιάζει. Γιατί ξέρω ότι θα συχάσουν τις επόμενες εκλογές. Καταλαβαίνετε την κουτοπονία. Στο να κρατήσουν ένα ψηλό ποσοστό, ώστε να μπορεί να παίζει ο Τσίπρας παιχνίδι πολιτικό και όταν περάσει στην αντιπολίτευση. Μπας και γίνει δεξιά παρένθεση. Αυτός είναι ο στόχος του. Τίποτα άλλο. Και τι θα γίνει με την κοινωνία, τι θα γίνει με τους συνταξιούχους, τι θα γίνει με τη Μακεδονία, τι θα γίνει με το μεταναστευτικό. Γεια πυρί μηχρήτο. Γεια πυρί μηχρήτο. Ας πάνε, ας γίνει γης μαδιάμ. Δεν τους ενδιαφέρει. Πέραν από την ημερομηνία των εκλογών. Γι' αυτό λέω ότι θα αφήσουν στην επόμενη κυβέρνηση όχι απλώς καμένη γη, κάτι πολύ χειρότερο. Αυτές είναι οι αλήθειες. Και αυτές τις αλήθειες εγώ θα σας τις λέω. Δεν σας τις λέει κανένας άλλος. Σας είπα, αν δεν σας αρέσουν αυτά που σας λέω, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άλλοι που μπορούν να σας πούν υπέρ της κυβέρνησης. Είναι γεμάτο τα κανάλια σήμερα από υποστηρικτές της κυβέρνησης. Γεμάτο, γεμάτο. Όποιο κανάλι και να ακούσετε, τέτοιο γλύψιμο στην κυβέρνηση δεν θα το ξαναδείτε. Εγώ κάνω την διαφορά. Όποιος θέλει μ' ακούει, όποιος δεν θέλει, δεν μ' ακούει. Λοιπόν, ο λόγος αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα σε εσάς, στο 211-1860-001, παρακαλώ για μια ακόμη φορά, όσο το δυνατόν, αυτοί που έχετε βρει τον τρόπο και βγαίνετε συχνά, να πάψετε να βγαίνετε, να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο και σε άλλους τηλεθεατές που θέλουν να πούν την άποψή τους. Για τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, ο λόγος ανήκει σε εσάς. Σήμερα, 4 Ιουλίου του 2018, ζέστη πολύ, καυτές οι εξελίξεις. Όπως σας εξήγησα και προηγουμένως, πολλά από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα είναι για γέλια και για κλάματα πλέον. Εμείς τα λέμε όλα. Και τα λέμε χωρίς φόβο και με πολύ πάθος για την αλήθεια και τη λογική. Κυρία Δέσποινα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λοβέρνο. Είδατε προχθές, κύριε Λοβέρνο, στην Αγγλία το πρόβλημα που πήγανε να ζητήσουν από επιχειρηματίες δουλειά για την Ελλάδα να κάνουν επιχειρήσεις και τον δουχάζουν τον κύριο Τσίπρα και του ρίξανε χρήματα κάτω στο δάπτευο και του είπαν πουλημένε που ήρθε στη Μακεδονία για 30 αργύρια. Ναι. Πάνε παρακάτω. Έχετε δει τόσο καιρό που βοσκόμουν συνέχεια τις συντάξεις, συνέχεια 130 ευρώ μου κόψανε. Λοιπόν, και δεν βγήκε στον δρόμο όπως τώρα με το Μακεδονικό. Και έχει δίκιο. Ο κύριος, και συγχαρητήρια στον κύριο Μίμη Θεοδωράκη. Παρόλο που νομίζω ως και φυλακή βγήκε και είπε την αλήθεια και στο ίδιο Σύνταγμα και μήνυμα έστειλε στις Πέμπτες και το Θεσσαλή έστειλε μήνυμα. Λοιπόν, παρακαλώ τους πατριώτες μου, τους Μακεδόνες, όχι να τους μαυρίσουν, να τους παραμαυρίσουν. Να τους παραμαυρίσουν και τον κύριο Μπουτάρη και τον κύριο Μπουτάρη αυτά που είπε για τους Έλληνες, τους πρόσφυγες, να τα πάρει όλα πάνω του. Του τα στέλνουμε όλα πίσω. Να είστε καλά, κυρία Δέσποινα, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κατερίνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λοβέρδε. Θα ήθελα πάρα πολύ να πω για τις συντάξεις. Λένε ότι δεν κόβονται. Η σύνταξη δική μου ήταν, είμαι θύμα πολέμου. Είμαι 68 χρονών, καρκινοπαθής και 1η-1η του 18 μου κόψανε 97 ευρώ από τα 460 που έπαιρνα. Δεν μπορώ να πάρω ούτε τα φαρμακά μου, ούτε να πληρώσω. Από πότε σας τα κόψανε? 1η-1η του 18. Σας κόψανε λεφτά 1η-1η του 18? Ναι. Μου κόψανε. Δεν ήταν ΕΚΑΣ? Το ΕΚΑΣ είναι ξεχωριστό, άλλο αυτό. Αυτό το έχουν κόψει. Πώς σας κόψαμε τη σύνταξη, τυπικά δεν έπρεπε να σας κόψουμε. Μα το ξέρω και μας κοροϊδεύουν, αυτό θέλω να πω, ότι δεν έχουν καμία, τις δικές τους συντάξεις, τους μισθούς μάλλον, ξέρουν να τους κόβουν τα δικά μας. Και πήγαν από μένα καρκινοπαθή, να μην μπορώ να πάρω ούτε τα φάρμακά μου, να μου κόψουν. Καλά, εκεί έχετε και σοβαρό πρόβλημα εσείς καρκινοπαθείς, για τους οποίους έχω πολύ μεγάλο σεβασμό και πολύ μεγάλη ευαισθησία. Έχετε πρόβλημα και με τα φάρμακα. Πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Το γνωρίζετε. Τεράστιο ότι, θέμα. Έτσι. Και έχουν κόψει ακόμα και τι. Σας λέω, αφήνω το ΕΚΑΣ και μου κόψαν από 1η-1η τη σύνταξη 97 ευρώ. Πώς θα ζήσω εγώ με 300 ενίκιο?
και παίρνω 364 τώρα από τη σύνταξη αυτή. Μπορούν να μου πούνε πώς θα ζήσω, δηλαδή περιμένω μέρα με την ημέρα να έρθει ο θάνατος. Και αν τολμήσετε να τα πείτε αυτά ενώπιον κάποιου εκπροσώπου, είσαι φασίστας, θα σου πει. Είσαι φασίστας. Για αυτούς μπορεί να είμαι φασίστας, αλλά εμένα ο πατέρας μου σκοτώθηκε στο πόλεμο. Είμαι θύμα πολέμου. Τι να πείτε, κυρία μου, το θέμα είναι ότι είσαστε καρκινοπαθείς και συνταξιούχος που σας κόβουν τη σύνταξη. Αυτό έχει σημασία. Αυτό είσαστε. Μια πολίτης αυτής της χώρας. Είσαστε που απαιτείτε ένα στοιχειώδη σεβασμό και μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια να έχετε. Αυτό, να ζούμε με μια αξιοπρέπεια. Αυτό. Με μια αξιοπρέπεια. Τι να σας πω, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Δυστυχώς δεν είστε οι μόνοι. Δυστυχώς. Κυρία Δέσποινα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο. Θέλω να σας πω κάτι. Ήμουνα πολύ φανατική Νέα Δημοκρατία. Έχω δουλέψει πάρα πολύ για τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, κύριε Λοβέρδο, τα σπίτια μας τα καγγελώσαμε, όχι τώρα επί Τσίπρα. Τα είχαμε καγγελώσει. Πόρτες, παράθυρα, τα πάντα. Δεύτερον, το δώρο του Πάσχα και το δώρο των Χριστουγέννων, ποιος το έκοψε? Έχουνε κάνει λογαριασμό οι συνταξιούχοι, πόσα τους μειωθήκανε? Το έμπια, ποιος το έβαλε? Έχουνε κάνει λογαριασμό οι συνταξιούχοι, πόσα τους μειωθήκανε? Γιατί βγαίνουν τώρα όλοι και λένε ο Τσίπρας, ο Τσίπρας. Εγώ δεν είμαι Τσίπρας. Άμα θέλετε, το τηλέφωνο μου το έχετε, να σας πω ποια ακριβώς είμαι. Να μην νομίζετε ότι είμαι με τον Τσίπρα. Όμως, ποιος έφερε όλους αυτούς τους μετανάστες εδώ? Μόνο ο Τσίπρας. Ο Σαμαράς δεν έφερε. Δεν έφερε όλους από την Αλβανία ο Σαμαράς. Και πάλι είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά μ' αρέσει. Πότε είσαστε Νέα Δημοκρατία? Αυτό που λέτε έγινε το 90. Το 90 δεν ήσταν Νέα Δημοκρατία. Κύριε Λοβέρδο μου. Όχι, γιατί είπατε για τους μετανάστες. Οι Αλβανοί ήρθαν το 90. Δεν είστε Νέα Δημοκρατία από το 90, συνεπώς. Γιατί είστε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας από τότε. Νέα Δημοκρατία από τα γενοφάσκια μου που λένε. Γιατί το 90 τι ήσασταν? Το 90, το 92, το 93. Νέα Δημοκρατία πάντα. Αυτά που λέτε έγιναν το 90 όμως. Σας είπα, κύριε Λοβέρδο μου, έχω το τηλέφωνο μου, το έχετε. Σύμφωνοι. Μου περιγράψε μια κατάσταση. Έχω και προσκλήσεις από το Μητσοτάκη, το συγχωρεμένο, τον Κωνσταντίνο. Έχω. Πλήρωνα 1.000 ευρώ για το γραφείο που ήμουν γραμμένη. Και ήμουν υπεύθυνη στο πόρτα-πόρτα. Και όταν μας κάψανε το περίπτερο, εγώ ήμουνα εκεί. Και ήρθε ο Καρατζαφέρης και με πήρε με το κανάλι του. Δεν σας λέω ψέματα. Καθόλου. Εγώ τα δέχομαι και τα σέβομαι. Σας σέβομαι απολύτως, κύριε Καρατζαφέρη. Και πάντα είμαι. Να είστε καλά. Όμως, κύριε Λοβέρδο, ακούστε με κάτι. Να πείτε και μία φορά ότι το έμφυα το βάλανε οι άλλοι. Εγώ το έχω πει. Εγώ το λέω. Και ήμουν εναντίον του έμφυα και είπα είναι ένας κομμουνιστικός φόρος που δεσμεύει, που δημεύει την ακίνητη περιουσία. Και ήμουνα και εναντίον του Σαμαρά για αυτό, για τον έμφυα. Δεν το βάλανε οι κομμουνιστές. Βεβαίως όχι. Ο Σαμαράς με τον Στουρνάρα το βάλανε. Το δώρο των Χριστουγέννων το κόψανε. Ο Γιώργος Παπανδρέου με την Τζάκρη, τον Μπόλαρη και τον Ραγκούση το κόψανε αυτό. Αλλά κάνανε, εγώ όπως σας είπα, ήμουν Νέα Δημοκρατία. Όμως όταν είδα. Το Πασόκ το κόψε. Το δώρο Πάσχα και το δώρο Χριστουγέννων το κόψε το Πασόκ. Όταν είδα το Σαμαρά και έκανε κολεγιά με τον τέτοιον, πώς το λένε τώρα, μου διαφεύγει. Του Πασόκ το που τον είχε. Έπεσα από τα σύννεφα, βγήκα από τα ρούχα μου. Μάλιστα. Και γι' αυτό προτιμήσατε τον Τσίπρα, προτιμήσατε τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν τον προτιμώ, δεν θα μου πείτε εσείς τι θα προτιμήσω, αλλά σας είπα, έχετε το τηλέφωνο μου. Δεκτά. Να είστε καλά, κυρία Δέσποινα, να είστε καλά. Εγώ απλώς δικαιωμάστε να πιστεύετε ό,τι θέλετε και να είστε με όποιον θέλετε. Εγώ προσωπικά το κρίνω. Απλώς λέω ότι. Αυτό που είπε η κυρία για τους μετανάστες από την Αλβανία δεν ήρθαν τώρα, στη δεκαετία του 90. Έτσι. Οι μουσουλμάνοι έρχονται τα τελευταία χρόνια. Από τη δεκαετία του 90 είναι οι Αλβανοί στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν τώρα. Έτσι. Τότε έγινε. Συνεπώς, εάν είχε πρόβλημα με τον κύριο Σαμαρά, έπρεπε να το έχει από τότε, από το 90. Όχι τώρα, τώρα είναι αργά πια. Με τον έμφυα συμφωνώ απολύτως.
Ο Σαμαράς με τον Σουρνάρα το επέβαλαν. Και ήταν λάθος, μέγιστο λάθος. Γι' αυτό και έχω πει ότι ο ΕΜΦΙΑ έπρεπε να καταργηθεί. Ένας κακός φόρος. Ένας άδικος φόρος. Και γι' αυτό ακριβώς ψήφισε πολλής κόσμος τον κύριο Τσίπρα πιστεύοντας ότι τα εννοούσε και ότι θα τον καταργούσε. Πού να ξέρω ότι τον αύξανε. Και όσον αφορά για το δώρο Πάσχα και το δώρο Χριστουγέννων από τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, το έκοψε η κυβέρνηση του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, που σήμερα βρίσκεται σε συνεννόηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργούς, την κυρία Τζάκρη, τον κύριο Μπόλαρη, τον κύριο Ραγκούση, που τώρα έφυγε και προσεχώρησε στο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτούς το έκοψε. Και το έκοψε, όπως σας είπα, γιατί τότε υπήρχαν ελλείμματα. Κακώς τα έκοψε ενδεχομένως στους συνταξιούχους. Αλλά τότε υπήρχαν ελλείμματα. Σήμερα υπάρχουν πλεονάσματα. Αυτή την ειδοποιώ διαφορά μπορείτε να την καταλάβετε. Τότε δεν υπήρχαν χρήματα για να δοθούν. Και να ήθελε να μην τα περικόψει, δεν μπορούσε. Τώρα μπορεί. Τώρα μπορεί. Γιατί έχει πλεονάσματα. Κυρία Βιβί, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Λοβέρδο. Να σας πω, εγώ είναι τελευταία στιγμή ότι ο Ραγκούσης μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Χτες έγινε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, εμένα μου κόψανε... Δεν μπήκε επισήμως ακόμα. Καλά, δεν πήρε κάποια σιγά, θέση. Σιγά. Αλλά έφυγε από το ΠΑΣΟΚ. Μπράβο. Λοιπόν, εμένα μου κόψανε 2 εκατοστάρικα. Έπαιρνα από το μετοχικό ταμείο στρατού από τον πατερούλη μου. Το κόψαν και αυτό και αναγκάζομαι με τη σύνταξή μου και αυτά να ξαναδουλεύω σε μια ηλικία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όσο για τους μετανάστες, δεν είναι μόνο ότι έρχονται και από εδώ και από εκεί και μουσουλμάνοι, είναι ότι γεννάνε, γενοβολάνε αυτοί. Αυτοί γεννάνε... Θα τους απαγορεύσουμε γεννάνε. Όχι, αλλά καταλαβαίνετε. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Εννοείται ότι θα αυξηθεί ο πληθυσμός τους. Έναντι των Ελλήνων θα αυξηθεί ο πληθυσμός. Α, μπράβο. Καταλάβατε τι εννοούσα. Mm. Και επίσης και όλα αυτά που είπαμε θα τα φορτώσει όλα στο Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας δεν βιάζεται καθόλου. Είναι τόσο πονηρός, πανέξυπνος. Θα του φορτώσει τις συντάξεις, το αφορολόγητο, όλα θα τα φορτώσει. Όλα αυτό προσπαθεί, πράγματι έχετε δίκιο. Όλα, αυτό όλα προσπαθεί θα... να τα εφαρμοστούν στην επόμενη κυβέρνηση. Γράψτε την ώρα και τη μέρα σήμερα που σας τα λέω, θα του φορτώσει τα πάντα. Το μακεδονικό, το σκοπιανό, ναι, τις συντάξεις, το αφορολόγητο. Τα χρέη, ακριβώς. Μέχρι και τη Θράκη θα δώσει, την Αλβανία, όλα θα τα δώσει. Τη Βόρεια Ήπειρο. Γράψτε την ώρα και τη στιγμή. Έχετε δίκιο, κυρία Βιβί, έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε. Έχετε δίκιο, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε τηλέφωνο. Εγώ αν ήμουν στη θέση του κυρίου Μητσοτάκη, εγώ δεν έχω, ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίζει, αλλά εγώ αν οι δανειστές δεχθούν την αναβολή στην εφαρμογή του μέτρου της περικοπής των συντάξεων, εγώ θα έφερα νόμο που θα καταργούσα αυτό το άδικο μέτρο, γιατί πρόκειται περί άδικου μέτρου της νέας περιστολής των συντάξεων. Άδικο και εγκληματικό για ανθρώπους όπως είναι οι συνταξιούχοι που υποφέρουν σήμερα. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Θέλω να πω επί Τροχάδιν, επειδή είπατε για τις κοπελίτσες της Μωαμεθανές και έτυχε στη ζωή μου να ζήσω μερικά χρόνια σε μωαμεθανική χώρα, αυτό τους επιβάλλει καλώς ή κακώς η θρησκεία τους και το εφαρμόζουν σε όλες τις κοπέλες, σε αυτές τις ηλικίες που είπατε, 10-12, κάπου εκεί γύρω. Το επιβάλλει η θρησκεία τους, όπως και η θρησκεία τους επιβάλλει να μην τους απαγορεύει να παίρνουν προστατευτικά μέτρα κατά την επαφή τους με τις γυναίκες τους. Αυτό το είπα τρέχοντας, γιατί έτυχε να ζήσω κάπου εκεί και να τα ακούσω από πρώτο χέρι. Πάμε τώρα στα δικά μας. Οι άνθρωποι εδώ που μας κυβερνούν, υπάρχει μια παροιμία που λέει ο λαός μας, μεταξύ κατεργαραίων υπάρχει ειλικρίνεια. Αυτοί λοιπόν οι τρεις άρχοντες, οι ανώτατοι, που είναι ο Τσίπρας, ο Καμένος και ο Παυλόπουλος ο πρόεδρος, έτσι, μεταξύ τους έχουν έναν κώδικα επικοινωνίας, ο οποίος βασίζεται στην έννοια κράταμε να σε κράταω. Ευχαριστώ πολύ που σας άκουσα καλά και με ακούσατε. Το θέμα της κλιτοριδεκτομής που αναφέρθηκα προηγουμένως είναι σοβαρό θέμα. Διότι στην Ελλάδα αυτό είναι παράνομο και εγκληματικό. Είναι αποτελεί έγκλημα. Όντως, όχι η θρησκεία, το έθιμο που υπάρχει σε ορισμένες χώρες, δεν εφαρμόζεται σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες, είναι φρικτό, είναι μεσαιωνικό, αποτρόπαιο αυτό το έθιμο. Δεν μπορεί να εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι κάνουν στις δικές τους χώρες. Στην Ελλάδα
δεν μπορεί να εφαρμόζεται. Είναι έγκλημα, είναι κακούργημα. Κυρία Δήμητρα, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Λοβέρδο, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Θα ήθελα πρωτού αρχίσω να μιλήσω για αυτά που θέλω, θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία, η οποία είναι τόσο δεξιά, που εκεί δεν βλέπει ότι το ΝΕΦΕΑ τον ανεβάζει τώρα ο Τσίπρας, δεν βλέπει τη φορολογία που πληρώνουμε, δεν τα βλέπει τα είδη που τα ακριβαίνει, δεν βλέπει που ταΐζομαι όλους τους μετανάστες που έρχονται. Εδώ στη γειτονιά μου είναι αντρόγυνο με δύο παιδιά και παίρνουν 2.000 το μήνα, τότε τετραπλή οικογένεια. Λοιπόν, βλέπει μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Τέτοιε γυναίκε σαν την κυρία, ποτέ δεν θέλουμε να υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία που δεν υπήρξε ποτέ. Αυτά ήταν για να βγει να βγάλει τη χολή τη. Δικαίωμά τη να πιστεύει ότι θέλει όμω. Τέλο πάντων, αυτό που θέλω να πω τώρα, έχει κανεί αμφιβολία ότι ο Τσίπρα είναι ικανό να πουλήσει όχι μόνο τη Μακεδονία, ακόμη και την Ακρόπολη είναι ικανός προκειμένου να του δώσουν ένα περιθώριο, κανένα εξάμεινο ακόμη να μείνει στην εξουσία. Είναι τέτοιος, δεν θα μου πείτε να μην μιλήσω αυτό που θέλω να πω, είναι τέτοιος προδότης που δεν νομίζω να υπάρξει, ούτε υπήρξε ούτε θα υπάρξει στο μέλλον σαν το χαρακτήρα του. Είναι μόνο το συμφέρον του είναι να τρώει, βρήκε τα κορόιδα, δούλευαν οι άνθρωποι σωστοί μια ζωή για να βγάλουν μια σύνταξη, την οποία τώρα αυτός θα μας τη δώσει σε φιλοδόρημα και το συσίτιο, γιατί είναι στο πρόγραμμά του συσίτιο, και γιατί έκανε θυσία, παρέβλεψε τους αγώνες και την αντίδραση των Ελλήνων, γιατί θέλει να φέρει κάτι καλό στα Βαλκάνια. Αφού του αρέσει τόσο πολύ τα Βαλκάνια, να πάει να μείνει στη Ρωσία, να πάει να μείνει στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, να πηγαίνει και πρωθυπουργός εκεί. Να πάρει και τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τα οποία τα έχει σε αμερικάνικο σχολείο, και μου παίζει. Αλλά ας μου δείξει ότι έχει ένα ένσημο μόνο ότι έχει δουλέψει και αυτός και ο άλλος, ο χοντροκέφαλος, ο εκπρόσωπος που βγαίνει και μιλάει, ο Τζανακόπουλος, που ήταν ο γόης στο Εγάλιο, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ένας κυφήνας είναι, και τώρα μας κυβερνάνε αυτοί οι κυφήνες. Και το λέω με. Δεν θέλω να πείτε γιατί μιλάω, συμπεριφέρομαι έτσι. Μας αναγκάζουν, μας έχουν καταπατήσει την αξιοπρέπειά μας, μας έχουν καταντήσει να ζητιανέψουμε, δουλέψαμε μια ζωή να έχουμε μια αξιοπρεπή σύνταξη. Δυστυχώς αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Εντάξει, ορισμένες εκφράσεις εγώ τις αποφεύγω. Εσείς τις είπατε. Εμένα προσωπικά περισσότερο δεν συμφωνώ με την έννοια προδότης. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας ή κάποιος πολιτικός είναι προδότης. Προδότης είναι ότι εξυπηρετεί συνειδητά τα συμφέροντα των εχθρών της Ελλάδος. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά έχετε δικαίωμα εσείς να έχετε τη δική σας άποψη. Αυτό που συμφωνώ είναι ότι υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση σε πάρα πολλούς πολίτες αυτής της χώρας. Πολύ μεγάλη αγανάκτηση. Και πολύ μεγάλος φόβος. Οι άνθρωποι στην Ελλάδα σήμερα έχουν πολλά αρνητικά συναισθήματα μαζεμένα μέσα τους. Οργή, απογοήτευση, αγανάκτηση, ταπείνωση, ντροπή. Όλα αυτά είναι αρνητικά συναισθήματα που πρέπει να αλλάξουν. Κύριε Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος τα βάλαν όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το Μητσοτάκη, γιατί μίλησε έτσι στο Μοσχοβησί. Ο Μοσχοβησί μια εβδομάδα πριν βγει, πριν έρθει εδώ και κάνει να υψώσει το Τσίπρα, είχε πει ότι τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρηθούν. Τώρα έρθει εδώ και είπε θα δώσει μια αναστολή στις συντάξεις. Δεν το αυτό, Γιάννη, δεν πρέπει, το να, έχει αυτό, θα το δούμε, πρέπει να έχει μαγιά. Ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, καλά του είπε. Πρέπει να φοράς παντελόνια και να μίλησε. Δεν είναι τσαμπαμάγκας ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν είναι τσαμπαμάγκας. Είναι πατριώτης. Αυτό να το βάλουν καλά στο μυαλό τους αυτοί. Και ένα άλλο θέλω να πω. Δεν λαϊκίζω, Γιάννη. Πρόσεχε. Θέλω να πω κάτι άλλο. Αύριο, άμα να ακούσεις κλάμα, μην τρομάξεις. Θα είναι η κυρία Μπαζιάνα, η Περιστέρα. Ναι. Η 18 που θα βγαίνει 5 Ιουλίου και λέει: θυμάται τι έγινε και δεν πήρε την εξουσία. Που λέει: δεν πρόδωσε, δεν έκλεψε, δεν εξαπάτησε. Ναι. Πρόσεχε, Γιάννη. Δεν πρόδωσε, δεν εξαπάτησε. Η Μπαζιάνα πήγε και με τον. Έφυγε και περασμένη εβδομάδα πήγε στις Βρυξέλλες που πήγε, στο Λονδίνο που πήγε. Εμένα τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, κάθε παιδιά που είναι στην Ελλάδα μέσα δεν έχει πάει ούτε στο σινεμά.
Αυτή φεύγει με το προεδρικό αεροπλάνο και πάει εκεί. Πρόσεχε, Γιάννη. Αυτή είναι επικίνδυνη. Όσο για την κανόνα, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Να είσαι καλά, Κυριακό. Να είσαι καλά. Για να ακούσουμε και τον κύριο Γιώργο τελευταίο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Κύριε Ροβέρδο, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πότε η Ελλάδα, στην Ελλάδα, εγγράφει η λαϊκή κυριαρχία? Πότε εφαρμόστηκε η λαϊκή κυριαρχία? Ναι, πότε εκφράστηκε. Εκφράστηκε. Νομίζω συνεχώς. Ιδίως από το 1974 και μετά συνεχώς. Το 1981 εξελέγει το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Με μεγάλη πλειοψηφία. Εκφράστηκε η λαϊκή κυριαρχία. Εγώ ας πω το 1965 επατήθη η κυβέρνηση, η λαοπρόβλητη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, 72% επατήθηκε από το κεφάλαιο. Με πρωτεργάτη τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τους βασιλικούς. Ναι. Τότε, από τότε χάθηκε, από τότε χάθηκε. Ναι, ναι. Και άλλο ένα πρόβλημα. Βλέπω καταφέρεσαι κατά το Τσίπρα. Εγώ δεν είμαι το Τσίπρα. Έχω ψηφίσει όλα τα κόμματα από το 1956 μέχρι σήμερα. Όλα, όλα γενικά. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Τσίπρας ανέβη την κυβέρνηση το 1915 με ένα βάρος 500 δισεκατομμύρια. Με ένα φόρο τον άφησε που λέτε άδικος. Ποιος τον έβαλε? Τον έβαλε ο Σαμαράς με τα τον είπαμε αυτά. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε αυτά, μα ακούσατε τα είπα προηγουμένως. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα πούμε όλα αυτά αύριο. Να είστε καλά κι εσείς, φίλες και φίλοι. Σ' αύριο τα σπουδαιότερα. Γιατί αύριο είναι όντως, 5 Ιουλίου. Κλείνουν 3 χρόνια από εκείνο το δημοψήφισμα που ήταν για κλάματα. Γεια σας.